Με δύο γκολ. Καλώς τον. Γεια σας. Ναι, τι κάνει. Για ΑΕΚ τι είπατε, ποιος κερδίζει. ΑΕΚ, ΑΕΚ. Εγώ ΑΕΚ βλέπω. ΑΕΚ. Το σταυρώσατε δηλαδή. Αλλά, ναι ρε παιδί μου, άκουγα ΑΕΚ και λέω και εύκολα. Όχι, εγώ το βλέπω, το βλέπω όμως δύσκολο το μάτς, αν ο καιρός έχει χαλάσει πολύ. Γιατί είναι γήπεδο που το πιάνει ο καιρός. Έχεις δίκιο. Και έχει κανέναν αέρα πολλές φορές. Άστα να πάει στο διάλογο. Έχει σταματήσει μάτς για αέρα. Είδα πάντως Κυριακή εκεί δεν θα. Δεν θα Κυριακή. Είπανε δεν θα. Εσύ εντάξει. Έτσι λέει αλλά δεν ξέρεις τώρα. Ναι δεν είναι και ακριβία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ εγώ δεν είδα βροχές στα Πατήσια και εδώ έχει ανοίξει το καιρός. Έχει ανοίξει όλο το έργο. Ρίχνει καρέκλες. Οπότε δεν είναι και να εμπιστεύεσαι. Στα βόρεια προάστια δίνουν απόγευμα. Φαντάζομαι όμως Πατήσια έλεγαν μετά τις μεσημεριανές ώρες ναι. Και μετά το απόγευμα να πάει προς βράδυ δηλαδή προφανές. Και ρίχνει αυτό... καλά ποδιά τώρα. Το όχι, έχει ανοίξει ο ουρανός, εντάξει τέλος. Δεν υπάρχει αυτό που ρίχνει. Έλα ρε. Βέβαια γιατί θέλουμε και βροχές. Ναι θέλουμε, αλλά ρίχνει καμπό. Όχι, έχω... και καρέκλες, καρέκλες βροχές συνέχεια τις ακόμα. Ωραία, πες γρήγορα τις φίδες και γεια σου. Δεν θα βραχώ μέσα. Ναι, ναι. Όχι, εγώ θα βραχώ με τη μηχανή. Λοιπόν, έτσι εμείς παιδί το μάτς είναι, καλά εννοείται. Το ανάθεμα είναι τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Έρχονται όλα και κουμπώνουν, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αποκλεισμοί, προκρίσεις άλλων, κέλες, όλα μαζί έρχονται και γίνονται έτσι ένα ωραίο έτσι, δυστυχώς εκρηκτικό κοκτέιλ για την ΑΕΚ, ναι. Η οποία πηγαίνει στην Λιβαδιά για να πάρει το διπλό και να ηρεμήσει λίγο στη διακοπή και να έχει φέρει και το φόρ. Έχει δίκιο αυτό οι προκρίσεις άλλων, ότι επηρεάζουν ψυχολογικά. Καλά, κοίταξε τώρα, περίμενε λίγο για την ιστορία του φόρ. Ναι. Θέλω να πω ότι η ΑΚ δεν τραβάει κανένα ζόρι, δηλαδή να γιατί δηλώσει τραβάει, να τα παίξει. Δεν έχει σημασία. 4 Σεπτεμβρίου. Μετά σταματάει. Κάτι. Ναι, μετά σταματάει το πρωτάθλημα. Δηλαδή ελεύθερο. Έχει 15 μέρες. Καλά, εντάξει. Πότε αρχίζει, πότε τελειώνει μετά. 11 γραφή. Σεπτεμβρίου. Ναι, 11 Σεπτεμβρίου για την ΑΚ. Αλλά ναι. Καταρχήν έπρεπε να το είχε φέρει πολύ καιρό πριν. Αυτό αυτό. Και το πλήγωσε. Πολλά έπρεπε να έχουν γίνει στη ζωή αυτή. Πολλά. Περνάμε από την πίστα εννοείται. Γιατί θα σου πει και άλλοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες και δεν έχουν έρθει. Οκ, το ακούω και πάμε παρακάτω. Εδώ που βρισκόμαστε όμως, έπρεπε η ΑΕΚ να, έχει, να κλείσει το φόρτις, ή μάλλον πρέπει να κλείσει το φόρτις και να εκμεταλλευτεί την περίοδο διακοπής τουλάχιστον. Mm-hmm. Για να το εγκληματίσει εντός εισαγωγικών. Δεν είπα ότι θα τον βάλει, θα παίξει, θα γίνει βασικός και γεκέ. Mm-hmm. Αλλά το 15ήμερο, 10ήμερο αν θέλετε, που είναι γνωριμίας, να δει τους καινούριους παίκτες, το χώρο που θα είναι, το σπίτι που θα μείνει, όλα αυτά. Ναι. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί τη διακοπή ΑΕΚ. Γιατί κακά τα ψέματα και δεν πήρες τον Ιούλιο, το πλήρωσες. Δεν έχεις πάρει αρχές Αυγούστου. Το πληρώνεις και στο πρωτάθλημα. Δεν έχεις πάρει μέσα Αυγούστου. Περνάει ο χρόνος. Κάνουμε τέλη Αυγούστου προς Σεπτέμβρη. Μην το πάρεις και 10 Σεπτέμβρη. Δηλαδή να πάρεις ένα σχετικό πάρκο. Εσύ, για ποιο λόγο δεν το κάνει, δίκιο έχεις. Γιατί δεν είναι κάποια ξέρεις περίπλοκη σκέψη αυτή που κάνει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω. Ναι. Είναι ότι προφανώς η ΑΕΚ πιστεύει ότι ακριβώς επειδή δεν έχει την πίεση του χρόνου θα βρει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία σε λογικά και εβδομάδα. Μα μπορεί να φέρει και παιχτάρα, δεν το συζητάω αυτό. Ναι. Πρέπει να τον πάρει όμως πιο πριν για την Ευρώπη. Τώρα ο Σπίτι δεν διαφωνώ, αλλά λέω ότι έγινε okay. Τώρα. Το τι θα γίνει δεν ξέρω που λέει και έχει δίκιο κάρτε. Ό,τι έγινε για να κάνουμε. Πάμε τον χρόνο πίσω δεν γίνεται. Και εγώ το δικαιολογώ αυτό, η βλακεία έγινε που λέμε. Ακριβώς. Η τιμωρία ήρθε, το έγκλημα και η τιμωρία ήρθε. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο άκρο μετά και να λες αλλά στο τώρα που βρισκόμαστε είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι για δανεισμό, είτε είναι για μεταγραφή. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν μπορείς να περιμένεις. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει να πάρει παίκτη, να αγοράσει παίκτη. Τι θα πάει με παίκτη. Αν πριν πήγε όμως τα 4 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε και ήταν και να το πάρει το τώρα. Νομίζω αν ήταν να γίνει θα είχε γίνει, εκτός αν έχει μετρήσει πάρα πολύ καλά το πράγμα και τα 4 εκατομμύρια γίνονται 2. Δηλαδή ξέρει ότι ο άλλος έχει ανάγκη. Και του πει φίλε δύο. Μιλάμε για συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, για τον του άλλο εγώ ας πούμε. Ναι, τώρα... 6,5 είναι και δεν πέφτουν. Θα πάνε στα 2. Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί ακούω πάρα πολλούς όμως που λένε ότι την τελευταία μέρα των μεταγραφών αλλάζουν και οι απαιτήσεις. Ναι, οκ. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι σε διατάφτε και ο χρόνος. Θα το διακινδυνεύσει να πας τελευταία μέρα. Και γι' αυτό κρίνει από το αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα. Ή ευτυχώς. Έτσι και το ποδόσφαιρο γενικότερα. Θα μου πει δεν είναι και γενικότερα, όχι. Οι άλλοι ξεκίνησε καλά, δεν λένε ακραία πράγματα. Ναι. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι για μένα θα έπρεπε αυτό να έχει τελειώσει. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί δεν είναι. Ναι. Το έχω πει από τα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου που μάθαμε ότι ο Πόλσε θα πουληθεί, το λέμε. Δεν υπάρχει λόγο, είναι ναι. Κουραστικό. Ο Πόλσε δεν ήθελε να μείνει. Όχι, ήθελε να πάρει 2,4. Πόσα έπαιρνε? 1,2. Ωχ.
Είναι πολύ πάνω. Είναι πολύ πάνω. Καθαρά 2,4 στην τσέπη, ε. Ναι, αλλά 2,4 βέβαια. Επίσης καθαρά και όλα στην τσέπη, γιατί είναι και ψηλή φορολογία εκεί. Μετά 2,4 και του πέραν το 50% ή το 40% καταλαβαίνεις ότι ήταν μια άλλη εδώ που λέω λόγο. Ναι. Επιπρόσθετα περικιά και 9,3. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι λίγα, τον δίνεις με τόσα λεφτά. Άρα θεωρητικά αν δεν πας να βγάλεις κέρδος, λες δίνω 9,3, δώστε μου ένα φόρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δεκάδα, η λογική λέει ότι έχουν προβάδισμα όσοι ξεκίνησαν πλην του Άμραμπατ, αν θες. Γιατί, όχι γιατί δεν πήγε καλά απλά, γιατί και ο Λίασον είναι πλέον 100% ναι. Και στο μάτς με τη Λαμία που μπήκε ήταν καλά. Οπότε είναι η βασική επιλογή του Λίασον. Επίσης δεν το συζητάμε. Οπότε έχει ένα προβάδισμα αυτό να ξεκινήσετε το Άμραμπατ και θα γίνει μια μάχη για πίσω από τον επιθετικό με το Γιούμπιτς να διατηρεί την βαρέλα βασικού, να δείχνει ότι διατηρεί. Θα το δούμε. Οι υπόλοιποι είναι οι ίδιοι, γι' αυτό και δεν κουράζω. Θα ξεκινήσει δηλαδή, ο Ρώτα δεξιά, αριστερά ο... Ο Ντουμπάτσιο δεν παίζει για βασικούς, Ο Πίλιος σιγά σιγά. Εγώ. Έχει μια μισή συμμετοχή. Ναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι εννοώ. Έχει έρθει τον πάγκο δύο φορές, δηλαδή... Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να μπει και με τα μούτρα. Όχι, ενώ όχι. Ενώ μετά τη διακοπή, όλοι αυτοί μετά τη διακοπή. Ναι. Λαμέλα, Βίντα, Σιμάνσκι, που θα είναι και στο 100% εννοώ. Ο Ντουμπάτσιο... Θα ξεκινάνε μετά τη διακοπή με άλλη βάση την διεκδίκηση της πανέλας βασικούς. Μέχρι και τώρα θα πηγαίνει, νομίζω ότι έχουν προβάδισμα αυτοί που ήταν και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά και τώρα όλο αυτό το διάστημα έχουν δουλέψει στους ρυθμούς που ήθελε ο Ματίας. Και αυτό και δίνει προβάδισμα στο Ρώτα. Ναι. Αριστερά θα δούμε, θα νομίζω ότι έχει ένα 60-40 ο Πίλιος, με τον Χατσαφή, στα χάφο Σιμάνσκι με τον Πινέδα, δεξιά ο Ελίασον, αριστερά ο Κοϊτά, θα έχει πάει και πολύ καλά. Ο Ιούπισης και στην κορυφή ο Αλιβαγκασία νομίζω ότι αυτοί θα είναι, έχουν το προβάδισμα τέλος πάντων. Θυμίζω ότι έχουν ανοίξει όλες τις τρεις, περιμένουμε μάλλον να τελειώσουν και τα VIP, τα πεντάρια του γηπέδου του Λεβαδιακού, ίσως για να ανοίξει και η έξι. Αν δεν είχε ανοίξει, ζητώ συγγνώμη αν γίνει κάτι τελευταία ώρα, για το ξέρω. Αλλά μέχρι πότε δεν είχε γίνει. Λαμέλα δεν θα ξεκινήσει δηλαδή πάλι. Όχι, κοίτα, ναι, ναι. Κανονικά ο προγραμματισμός είναι για να ξεκινάει μετά τη διακοπή, Αντώνη. Μάλιστα. Δηλαδή ο Λαμέλα θυμίζω δεν έκανε προετοιμασία εδώ. Ναι. Δούλευε βέβαια και φάνηκε αυτό το ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ στην Αργεντινή. Αλλά ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Άλλο το έντονο ατομικό πρόγραμμα προετοιμασίας και άλλο με την ομάδα. Είναι πολύ διαφορετικά τα ρυθμοί και αυτά. Και τα GPS του, αυτό που έδειχναν, είναι ότι θα είναι έτοιμος στη διακοπή και λίγο πριν τη διακοπή εκεί, στο 100%. Ο Περέα για παράδειγμα είναι πιο πίσω από τον Λαμέλα. Καλά, τον Περέα δεν έχουμε δικαιώσει, δεν μπορούμε να βάλουμε τον Λαμέλα. Εγώ σε αυτό το διάστημα που τον είδαμε την Λαμέλα ήταν καλό. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε βγάλει τρεις κάθετες για γκολ, μία assist, είχε ένα κακό σουτ. Και χτυπάει και τα στημένα. Και τα στημένα, βέβαια. Και επειδή λογικά ένα ανάλογο μάτς θα είναι και αυτό, δηλαδή θα παίξει πίσω ο Παπαδόπουλος, δεν θα έδεισε τον Λεβαδιακό Πρεσάρι να πει. Αν και εφόσον χρειάζεται γκολ και δεν το έχει βρει ΑΕΚ, γι' αυτό πιστεύω ότι θα μπει πάλι να παίξει πάνω από 30 λεπτά. Θα παίξει 40 δηλαδή λεπτά σίγουρα. Σίγουρα. Πάντα δεν είναι θέση βασικό, έτσι. Γιατί μπορεί και στο μυαλό του κότσι να παίξει μια ώρα τώρα. Μπορεί με τρεις να το έχουν δώσει, παίξει 60 λεπτά. Άρα να το ξεκινήσει για μια ώρα. Στο μεταξύ ο καιρός πηγαίνει προς χαλάδι. Όχι, όχι, εδώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, πλημμυρίσαμε. Εδώ έχει έναν ήλιο, βλέπω κάτι φοβερά πράγματα. Λοιπόν, πόσο έχει ακόμα ήλιο, λοιπόν. Άντε, πάμε. Το νου σου φύγε, Αντώνη, φύγε. Έφυγε, έφυγε. Μάλιστα.